cunhados dedicamos. Ah, de cena de nós. Está fechado. A maior. Λέγομαι Δραγανίδου Ιωάννα, είμαι η πρόεδρος του Συλλόγου της Μεσούνης, του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου. Και σήμερα έχουμε μία γιορτή, η οποία ξεκίνησε από το χωριό το, που ήταν στην Ανατολική Ρωμιλία και λεγόταν εκεί η Συναπλή. Κάποια φορά, πριν από πολλά χρόνια, είχαν οι άνθρωποι εκεί για 3,5 χρόνια ανομβρία. Και κάποια στιγμή δεν είχαν να φάνε, να πιούνε τα ζώα οι άνθρωποι, να ποτίσουν τα φυτά τους. Και σκέφτηκαν όλοι να παρακαλέσουν τον Θεό. Ήταν τόσο μεγάλη αυτή η παράκληση που έκαναν, που άφησαν και τα παιδιά τους χωρίς τροφή και τα ζώα τους χωρίς τροφή. Έλεγαν ότι κλαίγαν τα παιδιά και τα ζώα φώναζαν. Και πήγαν έξω από το χωριό και παρακαλούσαν τον Θεό. Και πράγματι ο Θεός τους έδωσε την βροχή και αυτοί από τότε αποφάσισαν κάθε χρόνο να δοξάζουν τον Θεό για αυτή την, το δώσιμο της βροχής, ας πούμε, που είχαν την καρποφορία κτλ. Και επίσης να σφάζουν και πρόβατα, αρνιά και να μοιράζουν στον κόσμο. Είμαι η Μπουτσίδου Μαρία. Το έθιμο αυτό, εμείς το φέρανε οι πρόγονοι μας από την πατρίδα, τις χαμένες πατρίδες που ήρθαν και μας είπαν ποτέ να μην το αφήσουμε αυτό. Γιατί και αυτοί το έκαναν κάθε χρόνο και μία χρονιά είπαν, δεν ξέρω, δεν τέριασαν τι έκαναν, να τα αφήσουν. Η συνέφηση ουρανός και μαύρισε και το σέριξε ένα χαλάζι, άσπρισε ο τόπος. Μέχρι το μεσημέρι μαζεύτηκαν όλοι και το έκαναν μέχρι το βράδυ. Και από τότε άφησαν όρκο. Μην τα αφήνετε, είναι η θυσία, είναι το έθιμό μας, το έφεραμε, έτσι το βρήκαμε και να το κρατάτε μέχρι μπορείτε, όσο μπορείτε. Αυτό ξέρω. Το έθιμο λέγεται κουρμπάν. Έτσι το βρήκαμε τη λέξη αυτή, δεν ξέρω τι λέξη είναι, είναι κουρμπάν. Αλλά εμείς οι γυναίκες κανονικά δεν το ετοίμαζαμε, το ετοίμαζαν οι άντρες. Οι άντρες μάζευαν τα λεφτά από το χωριό και έσφαζαν τα πρόβατα τότε εδώ, για να χυθεί αίμα. Το πρόβατο όταν το έσφαζε, το πρόβατο που έπαιρνε, το άναβαν οι κυρίες, το κέρατο. Και μετά το θύμιαζαν και μετά το έσφαζαν. Ήταν η θυσία για το κουρμπάν να φανεί. Τώρα όμως δεν το κάνουν έτσι. Τώρα το κάνω και αλλιώς. Παίρνω κρέας έτοιμο, ξέρω, εγώ δεν ξέρω. Πρώτα τα παλιά τα χρόνια αυτό έφτιανα. Γιατί κάθαστε έτσι κυκλικά? Κυκλικά. Α, έτσι. Γιατί έτσι πρέπει. Πώς θα μας μοιράσουν το κουρμπάν. Έτσι πρέπει. Αλλιώς δεν γίνεται. Εδώ τα βλέπω. Τι είναι το σκούφο να τον βάλουμε και μετά. Σήμερα αναβιώνουμε το έθιμο αυτό. Πάλι μαζεύονται οι άνθρωποι. Βράζουν κρέατα, γίνεται πρώτα η δέηση, έχουν βράσει το κρέας από το πρωί, γίνονται διάφορες ευχές, λιγότερες από παλιά, όχι όπως παλιά γινόταν στην εκκλησία, περισσότερη ώρα, τώρα γίνονται λιγότερες ευχές και μοιράζουν πάλι ψωμιά, διάφορα αυγά, κόκκινα βάφουν κτλ. Παλιότερα οι γυναίκες τα κάναν μόνες τους. Τώρα όμως τα αγοράζουμε, γιατί δίνουν βέβαια χρήματα οι άνθρωποι και τα μοιράζουμε εμείς. Και είναι μια ευχαριστία προς το Θεό για την καρποφορία που μας δίνει.
εκεί στο σύλλογο και στην τσάντα μου κοντά.